Ένταση επικράτησε στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ μεταξύ Ελλήνων βουλευτών και του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Μιλώντας, ο Χουλουσί Ακάρ έθεσε για ακόμα μία φορά το ζήτημα των χωρικών υδάτων και της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία. Üç yol var. Bunlardan birincisi konsültatif efendim görüşmeler, ikincisi conflict building measures, öbürü de efendim deconflict. Οι Έλληνες βουλευτές πήραν τον λόγο και του απάντησαν πως η Ελλάδα καταπολεμά την τρομοκρατία. Επίσης του είπαν ότι δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε εσείς ότι σέβεστε την κυριαρχία εδαφών όταν έχετε εισβάλει στην Κύπρο και πρόσθεσαν αναφερόμενοι στην πολιτική της Τουρκίας. Αμφισβητείτε την κυριαρχία πολλών νησιών. Ο Χουλουσί Ακάρ μάλιστα ξαναπήρε το λόγο για να απαντήσει εκνευρισμένο στους Έλληνες βουλευτές Θεοδόρα Τζάκρη, Σπίλιο Λιβανό, Ανδρέα Λοβέρδο και Μανούσο Βολουδάκη. FETÖ'ye orada kampta yer verirseniz bunun adı ne olursa olsun dostluğa aykırıdır bu. Bu efendim ittifakı da bozar, müttefiklik ruhuna da aykırıdır. Oradaki buna yok demeyin orada Lavrion kampını bilmeyen yok. Bilmeyen yok. Οι Έλληνες βουλευτές αναφέρθηκαν επίσης στο Κάζους Μπέλι, λέγοντας τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας πως δεν μπορεί να υπάρχει νατοϊκή συμμαχία όταν από την πλευρά της Άγκυρας επικρεμάται η απειλή του Κάζους Μπέλι σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα ελληνικά χωρικά ύδατα μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια όπως προβλέπει η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η κόντρα αυτή συνεχίστηκε για 12 με 13 λεπτά μέχρι την αποχώρηση του Χουλουσί Ακάρ από την αίθουσα.